η οποία θα μας εξηγήσει και θα μας λύσει όλες μας τις απορίες. Καλώς ορίσατε. Λοιπόν, με ένα ευρύτατο πεδίο, το οποίο μπορεί να ξεκινήσει από την εξαγωγή φρονίμων, διόρθωση γενετικών ανομαλιών, όπως είναι οι σχιστίες ή άλλα κρανιοπροσωπία, μας έχει επηρεάσει αφάνταστα και μας έχει διευκολύνει την τρισδιάστατη τεχνολογία και την εισβολή, μπορώ να πω, του 3D CBCT στη ζωή μας. Μπορούμε να ξέρουμε επακριβώς πού βρίσκεται περιπτώσεις που υπάρχουν τεράστια ελλείμματα. Είτε λόγω όγκων, είτε να τα τοποθετήσουμε όχι μόνο σαν άρθηκες. Οπότε μας λένε ακριβώς που ψωθούν διαφορετικά, εκτός από τη χρήση αυτών των Ρίσκο, ρε παιδί μου, να μην πετύχει. Θόνη, τώρα, με τον οφθαλμικό κόχο, με την περιοχή του ματιού, ήταν ένα από τα χειρουργεία τα οποία δεν μπορούσαμε να διορθώσουμε. Θεωρείται από τιτάνιο. Το τιτάνιο είναι ένα υλικό απόλυτα βιοσύμβατο με τον οργανισμό μας και για σειρά δεκαετιών. Και ο χρόνος διάρκειας για να σχεδιάσει. Σε αυτή την περίπτωση που την κάναμε στο εξωτερικό μέσω Skype τον σχεδιασμό, ναι, μας έπαιρνε πάρα πολύ καιρό. Την ανάπτυξη γίνονται εμφανείς, ενώ παλαιότερα είχαμε δείξει για κάποιο λόγο οι επεμβάσεις αυτές δεν είναι επώδυνες. Ναι. Δεν ξέρω να σας εξηγήσω γιατί. Αρνητικό θα μπορούσαμε να πούμε. Να δούμε και τα άλλα που μας έκαναν εντύπωση. Να περάσουμε και στα επόμενα. Νομίζω έχει έναν άντρα που μου έκανε εντύπωση και ήθελα έτσι να σας ρωτήσω. Και φυσικά αλλάζει η ψυχολογία. Έχω τελευταία ερώτηση στον ψυχολογικό παράγοντα. Αλλά... με το οποίο εκφραζόμαστε. Είναι η αντανάκλαση της ψυχής, είναι η αντανάκλαση των συναισθήμων. Βλέπουν με περισσότερη το αυτοπεποίθηση, μέλλον. Σίγουρα. Το συγκεκριμένο παιδί. Το συγκεκριμένο παιδί έχει έναν προγναθισμό της κάτω και μία υποπλασία της. Αλλά βλέπετε πως έχει αλλάξει και η θέση και πως φαίνεται η μύτη. Στην προηγούμενη περίπτωση είχε γίνει ρινοπλαστική, εδώ δεν χρειαζόταν. Και όμως βλέπουμε ότι όλα τα ανατομικά στοιχεία πλέον, τα ζυγωματικά φαίνονται πιο όμορφα, το πηγούνι πιο όμορφο. Τερινές μέρες δεν είναι σε δεύτερη μοίρα το αισθητικό, νομίζω. Εδώ πέρα τι βλέπουμε. Εδώ σας είχα αναφέρει πριν ότι η διόρθωση τέτοιου περιστατικού να την αναπαράγουμε στην άλλη και να δώσουμε ακριβώς την τοποθέτησή τους. Και το αποτέλεσμα το έχουμε δει ήδη, δηλαδή μεγάλη διαφορά που δεν... να τα βλέπουν διπλά. Για να περάσουμε και στα επόμενα, να δούμε. Έχουμε και το επόμενο slide. Ναι, εδώ βλέπουμε εδώ ξανά τη διαφορά. Το άνω βλέφαρο πώς διαγράφεται. Αυτό είναι μελετική διόρθωση και στην αμέσως επόμενη φωτογραφία βλέπουμε μετά την τοποθέτηση λίπους τη διαφορά πλέον και στους μαλακούς ιστούς που είναι, κάνει τεράστια διαφορά εδώ. Μεταφορά λίπους από άλλο μέρος του σώματος σου. Και εδώ στο συγκεκριμένο βιντεάκι, όπως θα δούμε, τώρα με την τρισδιάστατη τεχνολογία μπορούμε να σχεδιάσουμε και να υπολογίσουμε ακριβώς τις περιοχές που προοδεύουμε και να εξελισσόμαστε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το... Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και συγχαρητήρια.